ένα είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας προγραμματικής περίοδου οικονομικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κλείνει το 2014, και στην αρχή μιας άλλης μεγάλης περίοδου, του 2014-2020, που έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να λάβουμε και οι Δήμοι υπόψη, αλλά και οι επιχειρήσεις που θα κληθούν να λάβουν μέρος στα αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης, από αυτά που συνέβαιναν πριν από 2-3 χρόνια που σχεδιάσαμε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι επιδεινώνεται η οικονομική κατάσταση, το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από όλους μας και από τον Δήμο και από την κοινωνία και από τους επιχειρηματίες μας. Πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχόμενο θα απαιτηθεί και η αλλαγή κάποιων προσανατολισμών ή στόχων που είχαμε θέσει πριν από 2-3 χρόνια. Ιδιαίτερα η ασφυξία των μισθωτών και των συνταξιούχων, η οικονομική ασφυξία και η σύνθρεψη των οικογενειακών επιχειρήσεων θα έχει, αυτός είναι ο κίνδυνος και ο φόβος, βαρύτατες επιπτώσεις στην κοινωνία μας τα προσεκτική χρόνια, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει ανάπτυξη. Αυτά τα δύο είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που μας υποχρεώνουν και να προσδιορίσουμε με άλλο τρόπο την πορεία μας, αλλά και να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Κύριε Δήμαρχε, ένας από τους βασικούς στόχους και του δεύτερου μεταπτυξιακού συνεδρίου είναι η σύνθεση των τοπικών δυνάμεων και των παραγωγικών κυρίως δυνάμεων της ΕΡΚΟ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δικό μας πακέτο που να προωθηθεί στην τουριστική αγορά, το δικό μας όλοι πλούσιο, όπως λέτε. Με την ευκαιρία λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, μετά την θετική εξέλιξη που έχει συνάντησή σας με τον Υπουργό Υγείας για την παραχώρηση στο Δήμο της ΕΡΚΟ του Κέντρου Υγείας της Αντιμάχιας, αν σχεδιάζεται με την κυρία που θα το λειτουργήσει να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πακέτο του δικού μας ολιγλούσι, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες και στον τουρισμό, στον τομέα του τουρισμού, και με την ευκαιρία να μου σχολιάσετε τις αρνητικές τοποθετήσεις που είχαν για το θέμα και ο κ. Μαστινός και ο κ. Κουρουγλής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν είναι νόμιμη η διαδικασία, εφόσον αν δεν πάγεται ένα τέτοιο ίδρυμα στο ΕΣΥ, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι βέβαιο ότι τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την κατάρτιση και με την υγεία είναι θέματα που συνδέονται άμεσα με την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Άρα και το θέμα της υγείας, όπως και το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί και γι' αυτό έχουμε κατηγορηθεί, αφού ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το να στήσουμε και προχωρούμε το κέντρο της διαβίου μάθησης. Άρα το θέμα της υγείας είναι επίκαιρο, όχι μόνο γιατί συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό εξαιτίας της άσχημης κατάστασης την οποία υφίστανται οι τουρίστες μας όταν έρχονται στην Κούρα, αλλά και γιατί η υγεία είναι ένα δικαίωμα των πολιτών να το απολαμβάνουν. Ξέρετε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μας απασχόλησε από την πρώτη μέρα, που αφορά το συγκεκριμένο κέντρο υγείας. Να σας αναφέρω ότι ο νόμος του Καλλικράτη προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια τις νέες αρμοδιότητες των καλλικρατικών δήμων, λέγοντας ότι με προεδρικά διατάγματα μπορούν το Υπουργείο Υγείας να μεταβιβάσει αρμοδιότητες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στους δήμους, και αυτό είναι υπαρκτό το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά παίρνουν αυτού, το πιο σημαντικό είναι ότι στο παρελθόν ο πρώην Δήμος Ηρακλειών παραχώρησε ένα κίνητο δικό του, συγκεκριμένο κίνητο, στο Υπουργείο Υγείας με συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε, εξόπλισε
και ανακαίνισε το κτίριο και το εξόπλισε με όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κέντρου υγείας και μάλιστα πολύ προωθημένο και σύγχρονο. Και αυτό, αν θυμίστε, γενιάστηκε από τον κύριο Βραμόπουλο επί εποχής Νέας Δημοκρατίας το 2009. Εμείς αναλάβαμε την υποχρέωση της διακυβέρνησης του Δήμου μας το 2011 στις αρχές και είδαμε ότι αυτό το κτίριο, το οποίο ανήκει στον Δήμο της ΚΟ, ανήκει στο κτηματολόγιο του Δήμου, στο κτηματολόγιο ανήκει στον Δήμο της ΚΟ, συνεχίζει να ανήκει στον Δήμο της ΚΟ, παρόλο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, δεν είχε αξιοποιηθεί όπως προέβλεπε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλεγε ότι εντός 3 ετών θα έπρεπε να αξιοποιηθεί, σε διαφορετική περίπτωση επανέρχεται το κτίριο και η λειτουργία του στον Δήμο της ΚΟ. Επισκεφθήκαμε αφού τεκμηριώσαμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, κατά τρόπο απόλυτο, με τη συμβολή κυρίως του κυρίου Ποπάδη, ο οποίος είναι γνώστης της υγείας και την υπηρετεί με σεβασμό και με αγάπη χρόνια τώρα, και επισκεφτήκαμε 3 διαδοχικούς υπουργούς, οι οποίοι με απόλυτη σαφήνεια και οι 3 μας έδιναν ότι ναι, το κέντρο υγείας, μάλιστα ο ένας μας είπε πάρτε και το νοσοκομείο, δεν μπορώ να το λειτουργήσω. Με απόλυτο τρόπο είπαν ναι, εάν ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, είμαστε στην διάθεσή του να το παραχωρήσουμε, να το παραχωρήσουμε τη λειτουργία. Στην πράξη και στην ουσία, ο κύριος Γεωργιάδης, αφού μελέτησε το θέμα, και αφού είδε την κατάσταση που επικρατεί, είπε ότι αποδέχεται το αίτημα του Δήμου και περιμένει τις συγκεκριμένες θεσμικές και νομοθετικές προτάσεις μας για να το παραχωρήσει. Αυτή είναι όλη η ουσία. Είναι βέβαιο ότι σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, υπάρχουν και αντιδράσεις, υπάρχουν και αντιθέσεις. Αυτό είναι γνωστό σε κάθε κίνηση που υπάρχει και που ξεκινάει από κάποιον φορέα. Θα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Εμείς αυτά και εγώ προσωπικά δεν τα υποδηγίζω. Δικαίωμά τους να έχουν αντίθετες απόψεις. Δικαίωμά τους, όπως λέει και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, δεν είναι να αφήνουμε την δημόσια περιουσία να απαξιώνεται και να ερημώνει. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτή είναι η κατάληξη. Και πολύ σύντομα, πιστεύω μέσα σε 10 μέρες, θα ενημερώσω και το Δημοτικό Συμβούλιο στις προσεκτικές ευθύνες. Σε 10 μέρες θα είμαστε σε θέση να λάβετε υπόψη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κινήσει ο Δήμαρχος και με εξουσιοδότησε όλες τις νομικές διαδικασίες για να επανέλθει το κτίριο στο Δήμο της ΚΟ. Και μόνο με αυτό λέει πολλά πράγματα. Αλλά δεν θέλαμε να πάμε με αυτή τη διαδικασία. Θέλαμε να υπάρχει συνέντευξη και αυτό επικαιρέστη με την σύμφωνη και την απόλυτη γνώμη του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Υπουργού. Δήμαρχε, να συνεχίσουμε. Θα έρθει ένα πολύ σοβαρό θέμα στο δεύτερο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου, το οποίο είναι το πακέτο του All Inclusive. Έτσι, εκτός λοιπόν από τη συγκεκριμένη δράση, θα υπάρξουν και υπάρχει κάποιος προγραμματισμός μέχρι το λεστιδία σας ή για τα επόμενα 5 χρόνια, εάν είσαι ξανά δήμαρχος, για το τι πρέπει να γίνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να ανασάνουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μέσα στην αγορά της πόλης και του νησιού. Είναι αλήθεια ότι το θέμα αυτό απασχολεί, αλλά επιφανειακά, την κοινωνία της ΚΟ, γιατί πράγματι οι επιπτώσεις της είναι πολύ άσχημες. Εγώ χαίρομαι γιατί αυτό το θέμα το ανέλησαν και το τεκμηριώνουν. Δεν γνωρίζω τις απόψεις και τις θέσεις, θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, οι οικονομολόγοι της Δωδεκανήσου και της ΚΟ. Εργάστηκαν γι' αυτό. Άρα εργάστηκαν άνθρωποι που γνωρίζουν την οικονομία, ξέρουν τα προβλήματα και τα θέματα πολύ καλύτερα από τον καθένα, γνωρίζουν τα θεσμικά, τις θεσμικές προϋποθέσεις και άρα οι τοποθετήσεις τους θα είναι, φαντάζομαι, φοβερά διευκρινιστικές και θα βοηθήσουν όλους μας. Η προσωπική μου άποψη, την οποία καταθέτω και δεν σας κρύβω ότι αυτό επικρατεί και στο σύνολο, σχεδόν στο σύνολο του συναδέλφου μου και το στελεχών του Δήμου, είναι ότι η
και η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων στην παγκοσμιοποιημένη ελεύθερη αγορά γίνεται μόνο από την ισχυροποίηση μέσα από συνεργασίες των τοπικών επιχειρήσεων και των οικογενειακών πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων. Γίνεται με την ποιότητα, γίνεται με προγραμματισμό και κυρίως συνεργασία. Βέβαια, περιμένουμε να ακούσουμε και πολλά άλλα. Αυτό, σε αυτό θα απαντήσει, φαντάζομαι και πιστεύω, και ο κ. Διάσκος, ο Γενικός Γραμματέας, γιατί τέτοιαν σε όλους αυτούς που ανέφερα, θέλω να λάβετε υπόψη ότι έχουν δοθεί κείμενα προβληματισμού και κείμενα σκέψεων και θέσεων, ώστε να έχουν προετοιμασμένοι άνθρωποι και να μας απαντήσουν. Το ίδιο έγινε, για παράδειγμα, γιατί μας προβληματίζει γι' αυτό με τις εταιρείες χαμηλού κόστους και γι' αυτό επιλέξαμε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ως κοινωνία και έχουν ακουστεί πάρα πολλά γι' αυτό το θέμα και γι' αυτό επιλέξαμε καθηγητή του Πανεπιστημίου να μας μιλήσει.